με άνθρωπο που μας κάνει να γελάμε. Σίγουρα άνθρωπο. Ναι, άντρα. Αλλά τώρα να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μιλάω για τον Νίκο Σερβετά, ο οποίος μας Γιάννη Σερβετά, συγγνώμη, ο οποίος μας μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του. Για πάμε να το δούμε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς τους. Λοιπόν, σήμερα παρουσίασε το ημερολόγιο σου και οφείλω να ομολογήσω με ιδιαίτερη επιτυχία. Τι χαίρομαι. Είναι το 7ο, το έχω μάθει καλά γι' αυτό. το είχαμε προβάρει 6 χρόνια και περιμέναμε πώς και τι να έρθει για να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας, αλλά ήμασταν πολύ καλοί σήμερα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει λίγο από το κλασικό αυτό το παρουσίαση, μπλα μπλα του 5 κουβέντες. Οι φίλοι του ημερολογίου μετά από 7 χρόνια ξέρει το περιμένουν πώς και τι κάθε χρόνο, γιατί ξέρουν ότι έχει μέσα χαμόγελο και τίποτα παραπάνω. Αναφέρθηκες και στον πατέρα σου, είδα. Τι είναι αυτό που σου λέει, αυτό λέω. Ο πατέρας μου. Τα καθημερινά τώρα. Ένας μικρός καυγάς, να με κλέψει το τάβλι, να με ρωτήσει, αφού έχω φάει 3 πιάτα φαγητό, αν έχω χορτάσει. Ο πατέρας μου. Σε τι του μοιάζεις. Αυτό είναι το καλό με τους πατεράδες. Μοιάζουμε συνήθως τους μάνες μας. Γι' αυτό και μας λείπουν. Θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν πρότυπο για μένα. Ήταν ο πρίγκιπας, ο οποίος ερχόταν με το μηχανάκι του και με έβαζε και καθόμουν μπροστά στη βέσπα του, όρθια. Εγώ ήταν έτσι ψυχούλα καθόμουν. Και ο πατέρας μου πίσω και πηγαίναμε με τη βέσπα και τρέχαμε. Και... αυτό μου λείπει. Μου λείπει η ασπίδα προστασίας του. Και πιστεύω ότι τον έμεινα σε αυτό. Δηλαδή ότι γίνομαι και εγώ προστατευτικός πολύς, αυτός που αγαπάω. Αλλά με την καλή την έννοια, ο πατέρας έχει διαφορετική αγάπη από τη μάνα. Η μάνα έχει πιο το παιδί μου. Ενώ ο πατέρας μου λέει το παιδί μου. Δηλαδή αυτό. Του είπες κάποια πράγματα πριν φύγει, αυτά που ήθελε. Πρόλαβα. Δόξα τω Θεώ, πρόλαβα. Γιατί έπεσε το 2006 από την ασθένεια. Το πάλεψε για ένα μεγάλο παλικάρι, δεν ήξερα ότι έχει τέτοια αποθέματα μέσα του. Τον εγχειρίσαμε μια εγχείρηση η οποία έχει 3% πιθανότητα και έζησε και έφυγε για το μεγάλο ταξίδι το 2010. Όπως καταλαβαίνεις, είχαμε χρόνια να τα πούμε. Και τα είπαμε όλα. Δεν αφήσαμε τίποτα. Και είχε πολύ πλάκα. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, ήμασταν με την τελευταία στιγμή, τα λέγαμε κανονικά. Και ο μπαμπάς μου ήταν παλιά σχολής άνθρωπος, ο οποίος μου έλεγε τόσες γνωριμίες έχεις. Πιάσε βρε μια δουλειά στο δημόσιο. Γι' αυτό τώρα που με ακούτε, αν εκεί πάρτε με στο δημόσιο, σας παρακαλώ. Και τον πατέρα μου, δηλαδή, για μένα. Δεν ήταν όμως χαρούμενος που σε έβλεπε έτσι, να είσαι τόσο επιτυχημένος, να σε αγαπάει τόσο πολύ. Για τον πατέρα μου ήταν. Πώς να σου το εξηγήσω, έτσι. Ήταν πολύ απλός λαϊκός άνθρωπος, ένας ωραίος και έντιμος άνθρωπος που μεγάλωσε τα παιδιά του με πολύ αγώνα. Ψιλικατζής ήταν ο πατέρας μου, είχε ένα ψιλικατζίδικο, αλλά ήταν ψιλικατζίδικο παύλα θέατρο. Θεωρούσε δεδομένο ότι ο κόσμος έπρεπε να με αγαπάει και ότι πρέπει να χαμογελάω. Δηλαδή, ο πατέρας μου, η ζωή του ήταν. Δεν το σκέφτηκε ποτέ διαφορετικά. Αλλά βέβαια, καμάρωνε, έλεγε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έμπαινε στο ταξί. Ό,τι ντρέπομαι εγώ το έκανε ο πατέρας μου. Αλλά. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να καμάρωσε για μένα. Για να δω το μπράτσο. Υποθέσεις. Κάτσε να το δω, δεν το είδα ακόμα. Α, δεν το είδες, δεν στο έδειξα. Ξεκινήσεις γυμναστική. Ναι, εξαιτίας του τσιγάρου. Έκοψε το τσιγάρο και ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξεχνιέμαι και να μην το έχω τόσο διάολο στον εγκεφαλό μου είναι η γυμναστική. Ξέρεις τι μου ο πατέρας μου πρώτη πεθάνει. Κόψ' το. Για να μην τραβήξει ο γιος σου αυτά που τραβάσει από μένα. Ο πατέρας μου φυσικά πέθανε. Οπότε ήταν μια κίνηση μάτι. Τον έβλεπα στον ύπνο και τα λοιπά και έκανα χάρη στον εαυτό μου σίγουρα πάνω απ' όλα. Στον άνθρωπο που το ζήτησε και στο γιο μου. Ξεκινήσατε και με το Radio Arvilla. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας βλέπουμε 3 φορές την εβδομάδα. Πώς αισθάνεστε? Μια χαρά. Μαζέψαμε πολύ υλικό, είμαστε έτοιμοι. Με μεγάλη χαρά ήρθαμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα καλύτερα. Να είσαστε καλά, ας έχουμε υγεία. Όπως λέει και ο Σαββόπουλος, κουράγιο να έχουμε, γιατί το χειμώνα τούτο, άμα τον πηδήσαμε, για άλλα 10 χρόνια δεν καθαρίσαμε.